Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Δευτέρα 13 Ιουλίου. Καλώς ήρθατε στις δημοσκοπήσεις. Λίγα λεπτά μετά τις 2.30 είστε εδώ συντονισμένοι στην πρώτη σας ενημέρωση μέσα από την τηλεοπτική συχνότητα του Attica TV. Τα θέματα της επικαιρότητας πολλά. Σίγουρα η ενημέρωση που έγινε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο σχετικά με τα νέα μέτρα, με τη νέα δέσμη μέτρων, είναι κάτι το οποίο για την αντιμετώπιση του κορονοϊού είναι κάτι το οποίο προκαλεί ανησυχία. Φαίνεται ότι η αύξηση των κρουσμάτων που έχουμε κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα έχει προκαλέσει πονοκέφαλο και στις ελληνικές αρχές και οπότε πάρθηκαν και νέα μέτρα ώστε να αντιμετωπιστεί αυτό το κύμα της πανδημίας που σύμφωνα με τους ειδικούς, όπως τονίζουν οι λοιμοξιολόγοι, βρισκόμαστε σε μια δεύτερη φάση αυτού του ιού. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Από την άλλη, είχαμε την Παρασκευή την απόφαση του Ταγί Περντογάν, μάλλον την απόφαση της Τουρκίας, ώστε να μετατραπεί η Αγία Σοφιά σε τζαμί. Ήταν κάτι το οποίο προκάλεσε παγκοσμίως πάρα πολλά. Ήταν κεντρικό θέμα σε πολλά μέσα ενημέρωσης και μάλιστα εδώ στην Ελλάδα ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στην προσπάθειά του να διεθνοποιήσει το συγκεκριμένο θέμα, γιατί είναι κάτι που αφορά πολλούς, δεν είναι μόνο την Ελλάδα, έκανε τις προηγούμενες μέρες μπαράζ επαφών. Θα δούμε φυσικά και αυτό το θέμα εδώ στην εκπομπή, θα δούμε φυσικά και τα αυτοδιοικητικά μας όπως κάνουμε κάθε μέρα και στο δεύτερο μέρος να σας προανακύλω ότι θα έχουμε εδώ την πρόεδρο του ΣΕΦ, όπου θα συζητήσουμε για τα έργα ανάπλασης που γίνονται στο ΣΕΦ, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, αλλά φυσικά και ό,τι αφορά το συγκεκριμένο φορέα. Θα ξεκινήσω όμως, πριν πάμε στα αποσπάσματα, πριν πάμε να δούμε και να κάνουμε τις συζητήσεις, να ξεκινήσουμε την εκπομπή και να αρχίσουν να ξεδιπλώνονται τα θέματα, υπενθυμίζω το μεγάλο μας διαγωνισμό, ο οποίος έχει ξεκινήσει από την προηγούμενη εβδομάδα. Η συμμετοχή σας είναι μεγάλη και σας ευχαριστούμε γι' αυτό, αλλά όπως αντιλαμβάνεστε αρχίζουν και λιγοστεύουν οι μέρες. Είναι ένας διαγωνισμός που θα κρατήσει μέχρι 31 Ιουλίου, στην τελευταία εκπομπή δηλαδή της τηλεοπτικής σεζόν, όπου θα μπορείτε να πάρετε μέρος με έναν πολύ απλό τρόπο που θα σας εξηγήσω στην συνέχεια και να διεκδικήσετε ένας υπερτυχερός μια πλήρη υποτροφία από τα ΙΕΚ Α, μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που επιθυμεί να φοιτήσει, καθώς επίσης και στο υποκατάστημα των ΙΕΚ Α που επιθυμεί να φοιτήσει. Και δύο υπερτυχεροί θα κερδίσουν έκπτωση, μια υποτροφία με έκπτωση 50% στα δίδακτρα. Είναι ένα μεγάλο δώρο, ένα πολύ μεγάλο δώρο. Είναι σπάνιο μέσα από τηλεοπτική εκπομπή περιφερειακού καναλιού να δίνεται ένα δώρο συνολικής αξίας. Μπορεί να αγγίξει ανάλογα και με την ειδικότητα τις 10.000 ευρώ. Οπότε πάρτε μέρος. Δηλώστε τη συμμετοχή σας και πώς μπορείτε να το κάνετε αυτό. Παίρνετε το κινητό σας, γράφετε στα SMS ΙΕΚ, αφήνετε κενό, ονοματεπώνυμο και το στέλνετε στο 54888. Έτσι μπαίνετε με πολύ μικρό κόστος στη διαδικασία να διεκδικήσετε αυτό το πολύ μεγάλο δώρο που δίνουμε στο τέλος της τηλεοπτικής σεζόν. Λιγοστεύουν οι μέρες, ήδη πέρασε η πρώτη εβδομάδα, μένουν άλλες δύο που βρίσκονται μπροστά μας, οπότε μπορείτε να πάρετε κι εσείς με τη σειρά σας συμμετοχή, να δηλώσετε τη συμμετοχή και να διεκδικήσετε αυτό το μεγάλο δώρο. Πάμε λοιπόν να σας δώσω και τρόπους επικοινωνίας, να κλείσουμε από όλα τα διαδικαστικά για να ξεκινήσουμε να ξεδιπλώνουμε την εκπομπή και τα θέματα που έχουμε προγραμματίσει για σήμερα. Να σας πω ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο δημοσκοπήσεις@attica.gr στο Twitter, στο Facebook δημοσκοπήσεις@attica.tv, το email της εκπομπής είναι το δημοσκοπήσεις@attica.tv.gr. Καλείτε μάλλον στο 211-27-0071 για να μας πείτε οτιδήποτε θέλετε και το ρεπορτάζ από τις περιοχές σας, το οποίο πραγματικά το περιμένουμε. Μας δίνετε τροφή για να ομαδοποιούμε τα δικά σας ερωτήματα και να τα θέτουμε στους δημάρχους που επιθυμείτε εσείς να θέσετε τα δικά σας ερωτήματα. Και από εκεί και πέρα φυσικά έχουμε το www.attica.tv.gr, είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση, όπου μπορείτε να μας παρακολουθείτε και μέσω live streaming. Και τέλος, δημοσκοπήσεις Attica TV είναι το κανάλι μας στο YouTube, όπου μπορείτε και μέσω του καναλιού να βλέπετε τα αποσπάσματα των εκπομπών που έχουμε καθημερινά και τις συνεντεύξεις που κάνουμε εδώ. Πάμε λοιπόν στο πρώτο θέμα της ημέρας, που είναι η νέα δέσμη μέτρων από πλευράς κυβέρνησης, η οποία ανακοινώθηκε στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Στέλιο Πέτσα, για την ανάσχεση, μάλλον για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του κορονοϊού. Να δούμε το συγκεκριμένο απόσπασμα. Η αύξηση τόσο των εισαγόμενων όσο και των ντόπιων κρουσμάτων χτυπά καμπάνα προειδοποίησης για όλους. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις. Την Παρασκευή συγκάλεσε ευρεία τηλεδιάσκεψη, στην οποία συζητήθηκε η εφαρμογή του επιχειρησιακού σχεδίου ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας,
επισημάνθηκε η ανάγκη προσήλωσης στην εφαρμογή των υγειονομικών πρωτοκόλων και αποφασίστηκε αυστηροποίηση των μέτρων στο συνοριακό φυλάκιο του Προμαχώνα. Συγκεκριμένα, πρώτον, όσοι εισέρχονται για μη ουσιώδεις λόγους από τα μεσάνυχα της Τρίτης προς την Τετάρτη από το συνοριακό φυλάκιο του Προμαχώνα υποχρεούνται να επιδεικνύουν αρνητικό αποτέλεσμα μοριακού ελέγχου του PCR για τον κορονοϊό που να έχει διενεργηθεί μέχρι 72 ώρες πριν την είσοδό του στην Ελλάδα. Δεύτερον, περιορίζεται για τους επισκέπτες της χώρας ο ελάχιστος χρόνος συμπλήρωσης του PLF από 48 στις 24 ώρες πριν την άφιξή τους. Και τρίτον, αυξάνεται ο αριθμός των ελέγχων για την τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλων σε όλη την Ελλάδα. Ήδη από την 5η μέχρι και χθες, 12 Ιουλίου, διενεργήθηκαν από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας και τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή 590 έλεγχοι σε όλη την Ελλάδα, διαπιστώθηκαν παραβάσεις σε 63 περιπτώσεις, επιβλήθηκαν 87 πρόστιμα ύψους 51.000 ευρώ και διοικητικές κυρώσεις αναστολής λειτουργίας 120 ημερών συνολικά. Οφείλουμε όλοι να συνειδητοποιήσουμε ότι θα ήταν άδικο να γίνουμε θύματα της επιτυχίας μας. Θα ήταν λάθος να υποτιμήσουμε την ατομική ευθύνη και συλλογική ωριμότητα που δείξαμε στην πρώτη φάση της πανδημίας, με αποτέλεσμα να σωθούν ζωές και να αναδειχθεί η πατρίδα μας σε διεθνές πρότυπο στον πόλεμο κατά του κορονοϊού. Θα ήταν κρίμα να χάσουμε τώρα το κεκτημένο που αποκτήσαμε. Αντιθέτως, οφείλουμε, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός, να διαφυλάξουμε το κεκτημένο αυτό ως κόρνο οφθαλμού. Ο κορονοϊός δεν έφυγε, αλλά είναι εδώ και τρέφεται από τα απαράδεκτα φαινόμενα χαλάρωσης. Είναι λοιπόν επιτακτική ανάγκη να βάλουμε φρένο στον επικίνδυνο εφησυχασμό. Γι' αυτό, σήμερα το πρωί, πραγματοποιήθηκε νέα σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό, στην οποία αποφασίστηκαν τα εξής. Πρώτον, εντείνονται οι στοχευμένοι έλεγχοι στις πύλες εισόδου της χώρας, με έμφαση στο συνοριακό φυλάκιο του Προμαχώνα. Από την 1η Ιουλίου μέχρι και την 11η Ιουλίου, πραγματοποιήθηκαν στις πύλες εισόδου της χώρας 67.797 τεστ, εκ των οποίων τα 218 ήταν θετικά, ποσοστό μόλις 0,35%. Όμως, τα στοιχεία δείχνουν ότι τα θετικά τεστ είναι τετραπλάσια στον Προμαχώνα από ό,τι, για παράδειγμα, στο αεροδρόμιο Ελευθερίος Βενιζέλος. Από τα ξημερώματα της Τετάρτης θα ελέγχονται εξονυχιστικά τα αποδεικτικά έγγραφα των αρνητικών τεστ που υποχρεούνται να προσκομίζουν όσοι επιθυμούν να εισέλθουν από τον Προμαχώνα. Σε περίπτωση επίδειξης μη αυθεντικού πλαστού εγγράφου θα επιβάλλονται φυσικά οι προβλεπόμενες κυρώσεις. Δεύτερον, ενισχύονται οι έλεγχοι στις πύλες εισόδου από την Αλβανία. Ήδη το Σαββατοκύριακο έγιναν 1.011 στοχευμένοι έλεγχοι στο συνοριακό φυλάκιο της Κακαβιάς και θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες και στην Κρυσταλλοπηγή. Τρίτον, όπως είχαμε προαναγγείλει, ανοίγουμε τις απευθείας πτήσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο από τις 15 Ιουλίου. Επιπλέον, ανοίγουμε τις απευθείας πτήσεις από τη Σουηδία από τις 22 Ιουλίου 2020. Παράλληλα, ανάλογα με την εξέλιξη των επιδημιολογικών δεδομένων σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως για παράδειγμα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, εξετάζεται το άνοιγμα των απευθείας πτήσεων από τέλος Ιουλίου 2020 με την υποχρέωση επίδειξης αρνητικού αποτελέσματος μοριακού ελέγχου για τον κορονοϊό που θα έχει διενεργηθεί μέχρι 72 ώρες πριν την είσοδο στην Ελλάδα. Τέταρτον, επειδή η καμπάνα κινδύνου δεν χτυπάει μόνο για τις αφίξεις από το εξωτερικό, αλλά και για τα φαινόμενα χαλάρωσης στο εσωτερικό, ζητήθηκε από την Επιτροπή των Λοιμεξολόγων να εξεταστεί στη σημερινή της συνεδρίαση η άμεση απαγόρευση των πανηγυριών και λοιπών μαζικών εκδηλώσεων μέχρι τουλάχιστον τέλος Ιουλίου. Η κυβέρνηση παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις, συνομιλεί με τους οδικούς και θα λαμβάνει οποιαδήποτε μέτρα χρειάζονται. Μάλιστα, ακούσαμε τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Πέτσας. Επιπλέον ανησυχία προκαλεί φυσικά και η έκθεση του, ή μάλλον η έρευνα που έγινε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όπου επί της ουσίας έπειτα από περίπου τρεις εβδομάδες εντός του Μαΐου του 2020, όπου ήταν μία γνεύσιμη παρουσία του ιού στα λίμματα, του ιού, δηλαδή του κορονοϊού στα λίμματα, η συγκέντρωση του ιού είναι και πάλι ανιγνεύσιμη από τις αρχές Ιουνίου του 2020 και έπειτα.
Οι πρόσφατες τιμές συγκέντρωσης του ιού που καταγράφηκαν είναι αντίστοιχες των τιμών στα τέλη Απριλίου του 2020, όταν ήταν σε εφαρμογή φυσικά η καραντίνα. Άρα και αυτό δείχνει ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Όπως ακούσαμε και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ένα από τα μέτρα που επί της ουσίας επεξεργάζεται η κυβέρνηση είναι να σταματήσουν και τα πανηγύρια. Πρέπει να σας πω ότι ήδη, επειδή έχω ενημερώσει από πολλούς δήμους, έχουν βγει ανακοινώσεις όπου σταματούν και εκδηλώσεις, αλλά και πανηγύρια που ήταν τουλάχιστον προγραμματισμένα μέχρι τα τέλη Ιουλίου, αν και ακόμα δεν έχουμε την τελική εισήγηση και την τελική απόφαση από την πλευρά της κυβέρνησης, φυσικά για προληπτικούς λόγους και μετά από τις εικόνες που είδαμε σε πανηγύρια ανά την Ελλάδα. Αλλάζουμε θέμα λοιπόν, παραμένουμε στο κυβερνητικό εκπρόσωπο και πάμε να ακούσουμε τι ανέφερε σχετικά με την τουρκική προκλητικότητα. Αυτό όλοι που μάθαμε την Παρασκευή το απόγευμα σχετικά με την Αγία Σοφιά και ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις που σχεδιάζει η κυβέρνηση. Από την περασμένη Παρασκευή, ολόκληρος ο πολιτισμένος κόσμος, η Ευρώπη και γενικότερα η Δύση, η απενταχού της γης χριστιανή και βεβαίως η Ελλάδα, βρισκόμαστε μπροστά στην πρόκληση και ύβρι της Τουρκίας και του Τούρκου Προέδρου Ταγί Περντογάν να μετατρέψει την Αγία Σοφιά σε τζαμί. Πρόκειται για ιστορικό λάθος. Και απέναντι σε αυτό οφείλει να αντιδράσει η παγκόσμια κοινότητα. Το ζήτημα δεν είναι ελληνοτουρκικό, αλλά παγκόσμιο. Και αυτήν τη διάσταση αναδεικνύουμε σταθερά τόσο πριν όσο και μετά την απόφαση Ερντογάν. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης καταδίκασε με τον πιο έντονο τρόπο την απόφαση της Τουρκίας, επικοινώνησε με τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο, προς τον οποίο εξέφρασε την αμέριστη συμπαράσταση της Ελλάδας. Συζήτησε το θέμα με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο και ανέλαβε πρωτοβουλία επικοινωνίας και διαβούλευσης με ομολόγους του. Η Ελλάδα θεωρεί αναγκαίο να σταλεί στη γειτονική χώρα ισχυρό μήνυμα ότι κανένας δεν μπορεί να παραβιάζει ατιμόρυτα τη διεθνή νομιμότητα και ότι ενέργειες, κατάφορα αντίθετες στις διεθνείς υποχρεώσεις και το διεθνές δίκαιο θα έχουν συγκεκριμένες συνέπειες. Η Ελλάδα ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει έτοιμο κατάλογο ισχυρότατων μέτρων σε περίπτωση που η Τουρκία παραβιάσει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Και η Ευρώπη οφείλει να καταλάβει ότι έχει υποχρέωση να πάρει αποφάσεις για να βάλει φρένο στην τουρκική προκλητικότητα. Το θέμα θα τεθεί σήμερα από τον Υπουργό Εξωτερικών κ. Δένδια στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάμε λοιπόν σε αυτό το σημείο να σχολιάσουμε και να συζητήσουμε σχετικά με αυτό το θέμα. Ένα πολύ μεγάλο θέμα που έχει προκαλέσει τον παγκόσμιο ενδιαφέρον φυσικά. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Σπύρος Πλακούδας. Είναι αντιπρόεδρος του Κέντρου Διεθνών Στρατηγικών Αναλύσεων. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Και εγώ σας ευχαριστώ για τη χαρά και την τιμή να με φιλοξενήσετε. Να είστε καλά. Ένα πολύ μεγάλο θέμα. Βλέπουμε επί της ουσίας ότι η Τουρκία συνεχίζει τις προκλήσεις. Θέλω το δικό σας σχόλιο για τη συγκεκριμένη κίνηση. Τι προκαλεί και από την άλλη θέλω το δικό σας σχόλιο επίσης για την αντίδραση της ελληνικής πλευράς. Βεβαίως, με τα χαρά. Καταρχάς, να αναφερθούμε στο γιατί έως τώρα δεν έχει υπάρξει παρά μία ήπια αντίδραση εναντίον της Τουρκίας. Όπως έχω αναφέρει επανειλημμένως, ο Ερντογάν υπολογίζει μόνο τους δύο μεγάλους, τον Πούτιν και τον Τραμπ. Ήξερε ότι και οι δύο δεν θα αντιδράσουν δυναμικά στη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί. Και ήξερε επίσης ότι η ανυπόληπτη σε γεωπολιτικούς όρους Ευρωπαϊκή Ένωση πάλι δεν θα αντιδράσει και ακόμη και αν αντιδράσει θα αντιδράσει πάρα πολύ ήπια όπως έχει ήδη αποδειχθεί κατά την πειρατική δράση της Τουρκίας στην Κύπρο. Άρα, εν ολίγης ο Ερντογάν ανέλαβε ένα λελογισμένο ρίσκο το οποίο του αποδίδει. Εν αντιθέσει με τους καθόλου αξιόλογους συναδέλφους μου, εγώ υποστηρίζω πως δεν οφείλεται η απόφαση αυτή του Ερντογάν κατά τα άλλα της κατ' όνομα μόνο ανεξάρτητης δικαιοσύνης στην δημοσκοπική πτώση του Ερντογάν. Αν οφειλόταν εκεί, θα είχε ανακοινήσει την υπόθεση αυτή ήδη από το 2015, όπου για πρώτη φορά απόλεσε την κυβερνητική πλειοψηφία του ΑΚΕΠΕ ή προ
ετών όταν απόλεσε τους δύο μεγάλους μητροπολιτικούς δήμους της Κωνσταντινούπολης και της Άγκυρας, το ΑΚΕΠΕ στις δημοτικές εκλογές. Οφείλεται κυρίως στον χαρακτήρα του Ερντογάν. Ο Ερντογάν ως ένας γνήσιος φορέας της νοοτροπίας του Γαζί, του πολεμιστή της πίστης, εκπληρώνει το όραμά του για τη δεύτερη εκπόρθηση της Κωνσταντινούπολης. Μετά την πρώτη, φυσικά, από το Μεχμέτ δεύτερο πορθητή. Ως εκ τούτου, ο Ερντογάν υλοποιεί παντή τρόπο το όραμά του για την ανασύσταση της Οθωμανικής Κοινοπολιτείας, όχι αυτοκρατορίας, στον 21ο αιώνα. Αλλάζουν τα δεδομένα. Όπως δηλαδή η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας εν μέσω επισητιστικής κρίσης στη Σομαλία, είτε δια της σκληρής ισχύως, όπως με ανοιχτή στρατιωτική επέμβαση υπέρ της κυβέρνησης της Τρίπολης στη Λιβύη. Κύριε καθηγητά, να σας ρωτήσω κάτι, να σας ρωτήσω πάνω σε αυτό που είπατε. Γιατί είχε δεδομένο ότι δεν θα έχει αντίδραση τόσο από τις δύο μεγάλες δυνάμεις όσο και από την Ευρώπη? Βεβαίως. Δεν έχει. Γιατί προκαλείται αυτό το ερώτημα και βλέποντας τη στάση που έχουν κρατήσει, ακόμα και η Ευρώπη που υποτίθεται έδειξε στην αρχή λίγο κάποιες αντιδράσεις για το συγκεκριμένο, αν εξαιρέσουμε τα μέσα ενημέρωσης δεν έχουμε και κάποια πολύ επίσημη θέση. Έτσι ακριβώς. Καταρχάς, οφείλω να υπενθυμίσω στους ακροατές ότι δεν έχει υπάρξει πιο φιλοερντογανικός, όχι φιλοτούρκος, φιλοερντογανικός πρόεδρος της υπερδύναμης από τον Τραμπ. Σας υπενθυμίζω τα δημοσιεύματα του αμερικανικού τύπου προεβδομάδων για την πάρα πολύ στενή σχέση μεταξύ των δύο ανδρών, η οποία έχει ωφελήσει τα μάλα την Τουρκία, δεν έχει καν υπογράψει το διάταγμα των κυρώσεων εις βάρος της Τουρκίας για την αγορά των S-400 ο Τραμπ. Και δεν έχει βέβαια προβεί και σε άλλες δράσεις εις βάρος της Τουρκίας. Και πρόδωσε τους ίδιους τους Κούρδους, τους συμμάχους τους κατά του ISIS, τον Οκτώβριο του 2019, μόνο και μόνο προς όφελος του στενού φίλου του Ερντογάν. Ο Πούτιν, κατά τα άλλα, παρόλο που προβάλλει τον εαυτό του ως τον προστάτη των απανταχού Ρώσων και Ορθοδόξων Χριστιανών, δεν παρενεύει. Γιατί? Γιατί όπως έχει αποδειχθεί ιστορικά, είτε στη Συρία, είτε στη Λιβύη, είτε ακόμα και στο Κυπριακό ζήτημα, εάν δεν διακυβεύονται τα ζωτικά συμφέροντα της Ρωσίας, η Μόσχα θα προτιμήσει να συνεργαστεί παρά να συγκρουστεί με την Τουρκία. Μόνο όταν θα διακυβευθούν τα ζωτικά συμφέροντα της Ρωσίας, τότε θα παρέμβει ουσιαστικά ο Πούτιν, ούτως ώστε να ανασχέσει κάπως τις επεκτατικές ορέξεις του Ερντογάν. Η Ευρώπη δυστυχώς αντιμετώπισε το θέμα με την χαρακτηριστική ανεμική αντίδρασή της. Ο Μπορέλ, μάλιστα, προέβη σε εξαιρετικά άτυχες δηλώσεις προημερών. Αναφέρθηκε σε σταυροφορίες. Ήταν μια πραγματικά άτυχη και εντελώς αντιπαραγωγική δήλωση, η οποία υποδεικνύει πρώτον μια άγνοια των δεδομένων και δεύτερον υποδηλώνει την αδυναμία και μη βούληση, απροθυμία δηλαδή, της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παρέμβει ουσιαστικά στην αλόγω υπόθεση. Όπως ακριβώς και με την Κύπρο παλαιότερα. Ή με το εμπάρκο των όπλων στη Λιβύη. Άρα, επί της ουσίας, κύριε καθηγητά, πέρα από το ότι από ό,τι μας περιγράφεται ήταν από πλευράς Ερντογάν μια κίνηση χαμηλού ρίσκου, δεν είχε να ρισκάρει τίποτα επί της ουσίας, αφού το περιβάλλον είναι αυτό που μας περιγράφεται. Τι να περιμένουμε από εδώ και πέρα? Θα πρέπει να αναμένουμε μια περαιτέρω κλιμάκωση των προκλήσεων της Άγκυρας, γιατί ακριβώς με την εξαίρεση της Ιντλίμ, τέλη Φεβρουαρίου και αρχές Μαρτίου του έτους αυτού, κατά τα άλλα η Τουρκία δεν έχει συναντήσει ισχυρή αντίδραση στις επεκτατικές δράσεις της. Οπότε θα πρέπει να αναμένουμε το επόμενο διάστημα μια περαιτέρω κλιμάκωση της Τουρκίας στα μέτωπα της Λιβύης και της Συρίας, γιατί ακριβώς εν μέσω προεκλογικής εκστρατείας
της ΗΠΑ δεν θα παρέμβει ουσιαστικά ο Τραμπ. Θα κρατήσει στάση αναμονής επί της ουσίας για έτσι να... Ακριβώς, έτσι ακριβώς. Ενώ ο Πούτιν συνδιαλέγεται μαζί με τον Ερντογάν παρά τις σημαντικότατες διαφορές τους, τόσο στη Συρία όσο και στη Λιβύη. Εξαιτίας της νίκης της Τουρκίας στην δυτική Λιβύη μετά τη μάχη της Τρίπολης και πρωτίστως εξαιτίας της ανοχής των δύο μεγάλων, του Πούτιν και του Τραμπ, ο Ερντογάν έχει αποθρασινθεί. Άρα πιστεύει πως κανένας δεν θα τον σταματήσει και ακόμα και αν προσπαθήσουν να τον σταματήσουν, δεν θα τα καταφέρουν. Πιστεύετε ότι η προσπάθεια της ελληνικής κυβέρνησης και να διεθνοποιήσει το θέμα, αλλά και να... αυτό που ζήτησε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ήταν και στην ανακοίνωση του Πρωθυπουργού την Παρασκευή, να επιβληθούν κυρώσεις στην Τουρκία, είναι κάτι το οποίο θα το καταφέρει? Υπάρχουν ελπίδες επί της ουσίας να επιβληθούν κυρώσεις για αυτές τις κινήσεις? Πολύ φοβάμαι πως δεν λαμβάνουν υπόψη τα άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τις ιδιαίτερες ελληνικές ευαισθησίες. Για τον ελληνισμό, η πόλη και η Αγία Σοφιά διαθέτει μια βαρύνουσα σημασία, μια ειδική βαρύτητα. Δεν νομίζω ότι ισχύει το ίδιο για τη Μάλτα ή για τη Σουηδία και την Πορτογαλία. Και αυτό είναι κάτι που επί της ουσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν τους απασχολεί, οπότε δεν θα δείξουν και ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Έτσι ακριβώς. Και γι' αυτό το λόγο θα αποθρασινθεί ο Ερντογάν έτι περαιτέρω και θα συνεχίσει ακάθεκτος τις πειρατικές δράσεις του εις βάρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπου πλέον έχει περικυκλωθεί η Μεγαλόνησος από τα πλευρά γεωτρύπανα της Τουρκίας. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν παρεμβαίνει παρά μόνο με ήπιες κυρώσεις, οι οποίες έως τώρα δεν έχουν σταματήσει τους τουρκικούς πειρατικούς σχεδιασμούς. Είστε σαφείς, κύριε καθηγητά. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή την επικοινωνία. Με χαρά. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Με την πρώτη ευκαιρία να έρθετε και εδώ στο στούντιο των δημοσκοπήσεων, βεβαίως, να συζητήσουμε, να αναλύσουμε ακόμη περισσότερο. Χαρά και τιμή. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή συνέχεια. Ήταν μαζί μας ο Σπύρος Πλακούδας, αντιπρόεδρος του Κέντρου Διεθνών Στρατηγικών Αναλύσεων. Κρατώ αυτό που είπε πριν από λίγο. Μας περιέγραψε καταρχήν το περιβάλλον κάτω από το οποίο έγινε αυτή η κίνηση από πλευράς Ερντογάν, αλλά και ότι το επόμενο διάστημα φαίνεται η γειτονική χώρα να κλιμακώνει τις προκλήσεις με ό,τι αυτό σημαίνει. Θα πάμε τώρα σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, μάλλον όχι πριν πάμε να σας δώσω για άλλη μια φορά το διαγωνισμό, για να πάμε σε διάλειμμα και να επανέλθουμε με την καλεσμένη της σημερινής εκπομπής. Λοιπόν, πάρτε το κινητό σας, ανοίξτε τα μηνύματα, γράψτε ΙΕΚ, αφήστε κενό, ονοματεπώνυμο και στείλτε το στο 54888 για να μπείτε στη μεγάλη κλήρωση που θα γίνει στο τέλος του μήνα. Ήδη μια εβδομάδα πέρασε, προχωράμε και στην επόμενη εβδομάδα. Δεν έχει μείνει πολύ μεγάλο χρονικό περιθώριο για να δηλώσετε συμμετοχή και να διεκδικήσετε μια πλήρη υποτροφία στα ΙΕΚ Α και δύο υποτροφίες με έκπτωση 50% στα δίδακτρα. Σε οποιαδήποτε ειδικότητα εσείς επιθυμείτε, μεταξύ, να σας πω, πάρα πολλές ειδικότητες, δημοσιογραφία, τουριστικά επαγγέλματα, ναυτιλιακά, μάρκετινγκ, πάρα πολλές ειδικότητες που μπορείτε να επιλέξετε. Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, σε λίγα λεπτά είμαστε και πάλι εδώ. Επιστρέφουμε εδώ στις δημοσκοπήσεις για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Θα ξεκινήσω με μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Μόλις έχουμε την επίσημη απόφαση για τα πανηγύρια. Επί της ουσίας, σύμφωνα με τις τελευταίες ανακοινώσεις, απαγορεύονται τα πανηγύρια έως το τέλος Ιουλίου. Σας είχα πει πριν ότι είχε προταθεί από πλευράς κυβέρνησης, περίμεναν επί της ουσίας την απόφαση των λοιμοξιολόγων για το τι θα γίνει. Εν τέλει, πάρθηκε η απόφαση μέχρι το τέλος Ιουλίου. Ως μέτρο πρόληψης και κυρίως αντιμετώπισης εξάπλωσης του κορονοϊού, απαγορεύονται τα πανηγύρια. Είδαμε τις προηγούμενες ημέρες βέβαια τις εικόνες που υπήρχαν και φαίνεται ότι είναι μια φυσική εξέλιξη. Βέβαια, να επισημάνω εδώ στην κυβέρνηση ότι και τον Ιούνιο, τον Αύγουστο, έχουμε πολύ περισσότερα πανηγύρια λόγω του 15 Αύγουστου. Μένει να το δούμε όμως, εξετάζουν οι δημοσιολόγοι και η κυβέρνηση όλα τα δεδομένα και αναλόγως θα πράξουν.
Πάμε λοιπόν στη συζήτηση της σημερινής εκπομπής. Έχουμε μαζί μας εδώ την κυρία Χριστίνα Τσιλιγκύρη. Είναι η πρόεδρος του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, καλησπέρα. Χαίρομαι πολύ που σας βλέπω. Και θα συζητήσουμε, θα έχουμε διπλή συζήτηση με σας. Πρώτον, σε σχέση με τον αθλητισμό, όταν μιλάμε για Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, αναφερόμαστε στον αθλητισμό και ποια είναι επί της ουσίας η μετα-κορονοϊού εποχή, τουλάχιστον στο κομμάτι του αθλητισμού. Και βέβαια το δεύτερο μέρος είναι τι γίνεται στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Γίνονται προσπάθειες ανάπλασης του περιβάλλοντο χώρου. Αλλάζει επί της ουσίας το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Εγώ ευχαριστώ για μία ακόμη φορά για την πρόσκληση και είναι πολύ μεγάλη μου χαρά κάθε φορά η συζήτηση μαζί σας. Πάμε στο πρώτο κομμάτι. Σχετικά με τον αθλητισμό. Δύσκολη εποχή για τον αθλητισμό λόγω του κορονοϊού. Όταν είχαμε την άρση των μέτρων, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πώς μπορεί να γίνει με ασφάλεια, πώς μπορεί να γίνουν διοργανώσεις αθλητικές, πώς μπορεί να λειτουργήσουν τα σωματεία με πλήρη ασφάλεια. Καταρχήν, όπως και σε όλους τους κλάδους, υπήρξε σταδιακό άνοιγμα. Οπότε μας δόθηκε λίγο και ο χρόνος. Θα το εξετάσουμε αρχικά από τη μεριά του σταδίου και φυσικά και από τη μεριά του σωματείου, γιατί είναι δύο διαφορετικές αντιμετωπίσεις. Από τη μεριά λοιπόν του σταδίου, λόγω του ότι ήταν αρκετά αναλυτικά τα μέτρα και οι οδηγίες που μας δόθηκαν, είχαμε τη δυνατότητα, επειδή ήταν σταδιακό το άνοιγμα, η πρώτη φάση, η δεύτερη φάση και η τρίτη φάση αντίστοιχα που διανύουμε τώρα, μας έδωσε τη δυνατότητα να μπορέσουμε να προσαρμοστούμε. Οπότε ξεκινήσαμε αρχικά με τους αθλητές που είχαν ολυμπιακά μετάλλια, διακρίσεις. Το οποίο υπήρχε και λόγος, γιατί ναι, μεν αναβλήθηκαν αυτή τη στιγμή οι Ολυμπιακοί αγώνες, αλλά μεταφέρθηκαν την επόμενη χρονιά. Και όπως άρα, και να έχει, νομίζω οι πρωταθλητές και οι Ολυμπιονίκες δεν έχουν το περιθώριο να μένουν. Ακριβώς. Και ήδη μείνανε μάλιστα και πολύ καιρό έξω. Φυσικά η φυσική δραστηριότητα είναι εξίσου σημαντική και για μας και για εσάς. Αλλά προφανώς κάποιος ο οποίος διεκδικεί, ένας αθλητής ή μια ομάδα που διεκδικεί μια Ολυμπιακή διάκριση και ή όριο πρόκρισης. Χρειάζεται πολύ περισσότερο την εξάσκηση. Οπότε μας δώσαν τη δυνατότητα να προσαρμοστούμε, να προσαρμοστούν οι εργαζόμενοι, να προσαρμοστούμε και εμείς. Κανένας δεν υπήρχε εκπαίδευση, όπως έχω πει πολλές φορές, στο να αντιμετωπίσει και να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Ορθώς μάλιστα θα πω ότι ήταν πολύ πιο εύκολο το lockdown. Πλέον, δηλαδή, μπορώ να το πω όπως το βιώσαμε, πιο εύκολο ήταν το lockdown παρά το σταδιακό άνοιγμα. Φτάσαμε λοιπόν αυτή τη στιγμή στην ημέρα που συζητάμε, όπου πλέον και τα σωματεία στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας έχουν εναρμονιστεί, έχουν συνηθίσει πλέον αυτή τη διαδικασία, έρχονται με τις λίστες τους, είναι ελεγμένοι αθλητές, υπάρχει πολύ μεγάλη βοήθεια και από τους εργαζόμενους και πλέον έχουμε έρθει. Άρα, επί της ουσίας χρειαζόταν ειδική προετοιμασία για να μπείτε σε διαδικασία, να έρχονται τα σωματεία. Και φαντάζομαι διαμορφώσατε και στο Ολυμπιακό Στάδιο τις συνθήκες εκείνες που χρειάζονταν. Ακριβώς, διαμορφώσαμε και τον χώρο. Διαμορφώσαμε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στην είσοδο μάλιστα, ένα χώρο υποδοχής, όπου ένα τμήμα των γηπέδων μεταφέρθηκε έξω, να μπορεί να γίνεται ο έλεγχος, να μπορούν να γίνονται θερμομετρήσεις, να μπορεί να γίνεται η καταγραφή. Τα σωματεία συνεργάστηκαν άριστα, όλα τα σωματεία που χρησιμοποιούν τις εσωτερικές και εξωτερικές εγκαταστάσεις, γιατί το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας δεν έχει μόνο τις εσωτερικές εγκαταστάσεις, έχουμε τα ανοιχτά γήπεδα. 15 σωματεία κάνουν χρήση των γηπέδων ποδοσφαίρου έξω, τουλάχιστον 15. Οπότε υπήρξε μια διαδικασία ενημέρωσης. Βοηθήσαν πάρα πολύ και οι εργαζόμενοι και εμείς ως διοίκηση. Ενημερώθηκαν τα σωματεία και από εκεί και πέρα μετά υπήρξε η επόμενη μέρα. Η επόμενη μέρα όμως από αυτό είναι η μέρα που θα πρέπει να ανοίξουν τα στάδια πλέον και για τον κόσμο. Και αυτή θα είναι ίσως η τέταρτη φάση, η δύσκολη. Βλέπουμε να γίνονται πολλές συζητήσεις αναφορικά με το συγκεκριμένο θέμα. Εδώ θα πρέπει να το δούμε λίγο και με μία ζέση το θέμα, να μην φτάσουμε στα σημεία, γιατί ξεκινήσατε τον πρόλογο με μία είδηση. Με την απόφαση που πάρθηκε για τα πανηγύρια. Ακριβώς. Σκοπός γιατί δεν είναι να φτάσουμε να ξανακάνουμε πίσω βήματα. Πιστεύω όμως ότι από τη στιγμή που ο αθλητισμός, ίσως και επειδή οι αθλητές και οι άνθρωποι που ασχολούμαστε με τον αθλητισμό έχουμε μάθει την πειθαρχία. Αυτό ήθελα έχει να σας ρωτήσω. Όλα αυτά τα μέτρα, όλες αυτές τις διαδικασίες όλων αυτών των μηνών, φαντάζομαι ότι οι αθλητές μπορούσαν να πειθαρχήσουν πολύ πιο εύκολα από ότι. Ακριβώς. Επειδή αναφερθήκατε στο άνοιγμα και στον κόσμο που μπορεί να μπει μέσα στα γήπεδα, μπορούν να πειθαρχήσουν πολύ πιο εύκολα από τους πολίτες που θα πάνε να δουν έναν αγώνα, φαντάζομαι. Ισχύει.
ισχύει. Γι' αυτό υπάρχει και ο προβληματισμός και από εσάς για το συγκεκριμένο. Παρόλα αυτά όμως υπάρχει ένα πλεονέκτημα, τουλάχιστον όπως το βλέπω εγώ από την μεριά της διοίκησης ενός μεγάλου σταδίου, ότι υπάρχουν οριοθετημένες θέσεις. Οπότε πιστεύω ότι και η Επιτροπή, βάζοντας αυτό ως παράγοντα μέσα στην συζήτηση, μπορεί, πιστεύω, με κανόνες όμως, γιατί προέχει η ασφάλεια των πολιτών, των αθλητών, όλων των ανθρώπων, πέραν και από το οποιοδήποτε αθλητικό γεγονός που είναι να δούμε, γιατί προφανώς και προσφέρει αναψυχή αυτός που έρχεται να το δει, αλλά πάνω απ' όλα είναι η υγεία. Θεωρώ όμως ότι με κατάλληλους κανόνες, ότι μπορεί με έναν αριθμό, δεν λέω στο 100% το στάδιο, με, τους, με τον αριθμό των οποίων προβλέπει. Για παράδειγμα, πόσους θεατές μπορεί να φιλοξενήσει. Το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, με συγχωρείτε. 11.800 φιλάθλους είναι το εσωτερικό που νομίζω μπορεί αυτό, να... Νομίζω αυτόν τον αριθμό θα κάνουμε πολύ καιρό να τον δούμε μέσα στο, δυστυχώς, στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Δυστυχώς, όσο και αν πονάει λίγο αυτό. Πάντως σε κάθε εύχομαι περίπτωση... η ιατρική κοινότητα να διαψεύσει και τις δικές σας μαρτυρίες και να το δούμε πολύ πιο σύντομα. Εγώ το λέω με τα δεδομένα που υπάρχουν μέχρι στιγμής. Έτσι όπως το βλέπω, το να συγκεντρωθούν σε ένα στάδιο 11.000 φύλαθλοι νομίζω είναι δύσκολο αυτή τη στιγμή. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, αν σας πούν οι δημοσιολόγοι ή το αρμόδιο Υπουργείο, ας πούμε, σε μία εβδομάδα το ανοίγετε, εσείς θεωρείτε ότι είστε προετοιμασμένοι κατάλληλα για να γίνει αυτό? Θεωρώ ότι είμαστε 100% έτοιμοι. Και οι εργαζόμενοι στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας έχουν περάσει όλο το κομμάτι της εκπαίδευσης. Είναι πολύ σημαντικό στο ότι αυτή τη στιγμή είμαστε στο τρίτο στάδιο, αλλά δεν υπάρχουν απορίες αναφορικά με τον τρόπο εφαρμογής των μέτρων. Οπότε από τη στιγμή που έχουμε ανταπεξέλθει απόλυτα καλά στο σήμερα, είμαστε σε ετοιμότητα για το επόμενο σταδιακό χαλάρωμα. Υπάρχει αναβρασμός στα σωματεία σχετικά με τον κορονοϊό? Υπάρχει αγωνία, το τι γίνεται, πού πάμε, πώς φτάσαμε μέχρι εδώ? Όλο αυτό σας ρωτάνε, σας μεταφέρουν αθλητές τους προβληματισμούς τους? Νομίζω ότι καλύτερο είναι να το μεταφέρουμε στο κομμάτι της οικονομίας. Και εδώ είναι και το σημαντικό πρόβλημα. Η επόμενη μέρα μετά την υγειονομική κρίση είναι το οικονομικό κομμάτι. Είναι ακριβώς σε όποιον άλλο κλάδο μπορεί να το έχουμε δει, να το αντιμετωπίζουμε. Το ίδιο με τον τουρισμό, το ίδιο με τα εμπορικά καταστήματα, το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και στον αθλητισμό. Ο αθλητισμός είναι μια τεράστια οικονομία που κινεί μάλιστα τα νήματα της χώρας. Θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό του ΑΕΠ που προσφέρει ο αθλητισμός και τα παράγωγα του αθλητισμού. Είναι πολλά κομμάτια γύρω από τον αθλητισμό και μια ολόκληρη κοινωνία που υπάρχει στην οικονομία που προσφέρει. Θεωρώ ότι λοιπόν το δύσκολο, το κομμάτι που ερχόμαστε να αντιμετωπίσουμε είναι η επόμενη μέρα οικονομικά. Τα κλειστά γήπεδα σημαίνουν όχι εισιτήρια. Άρα ένα σημαντικό έσοδο που υπάρχουν για τα σωματεία δεν υπάρχει πια. Μειωμένη προβολή από τους χορηγούς. Ένα δεύτερο κομμάτι, πάρα πολύ σημαντικό. Ο χορηγός, ένα μεγάλο κομμάτι της προβολής του από τα χορηγικά πακέτα τα οποία έχουν όλες οι ανώνυμες καλαδοσφαιριστικές, ποδοσφαιριστικές εταιρείες αντίστοιχα, είναι στο κομμάτι της προβολής εντός του εκάστοτε γηπέδου. Αυτό αυτή τη στιγμή με κενά γήπεδα, είτε το ΣΕΦ, είτε το ΆΚΑ, είτε το Καραϊσκά και οποιοδήποτε γήπεδο, που είναι και μεγαλύτερα κιόλας και μιλάμε για 25, 30 και 40 χιλιάδων κόσμο, να είναι μέσα. Αυτό δεν υπάρχει. Άρα, μειωμένα έσοδα και από τους χορηγούς. Αυτό αντίστοιχα μεταφέρεται αναλόγως των γηπέδων και της χωρητικότητας. Άρα, μειωμένα έσοδα από τους χορηγούς, μειωμένα έσοδα από τα εισιτήρια, μειωμένα έσοδα από τις ακαδημίες, γιατί και τα παιδιά αυτή τη στιγμή, οι γονείς, σε πολλές περιπτώσεις επιλέγουν να μην στείλουν τα παιδιά. Δηλαδή, αν έχει αυτή τη στιγμή ο γονιός την επιλογή, γιατί ξέρετε, ο αθλητισμός δεν είναι μόνο η αναψυχή, είναι και ένα κομμάτι όπου το παιδί απασχολείται την ώρα που ο γονιός δουλεύει. Το γνωρίζουμε. Υπάρχει αυτό, υπάρχει το κομμάτι. Υπάρχει και αυτή η προοπτική. Δηλαδή, υπάρχουν πολλές οικογένειες λοιπόν, οι οποίες έχουν επιλέξει αυτή τη στιγμή και θα επιλέξουν ενδεχομένως μέχρι να βρεθεί ολική λύση για το θέμα. Από την πλευρά την ιατρική, να μην στείλουν τα παιδιά
στις ακαδημίες. Είναι πεσμένες αυτή τη στιγμή, μιλώντας με σωματεία, είναι κάτω του 50%. Άρα βλέπετε αυτό να ενδεχομένως να είναι και μεγαλύτερο το πρόβλημα το χειμώνα, γιατί κυρίως αυτές οι ακαδημίες, εντάξει, το καλοκαίρι όσο να είναι υπήρχε αυτό, γιατί στην πραγματικότητα έπεσε σε ένα timing αυτή τη στιγμή στο κομμάτι του αθλητισμού. Που χάλασε όλη τη σεζόν. Που χάλασε όλη τη σεζόν, το είπατε ακριβώς όπως έχει. Γιατί όταν 14 Μαρτίου κλείσαμε, ήταν Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, οι τρεις δυνατοί μήνες, όπου περιμέναν να έχουν εισπράξεις. Οπότε οι ακαδημίες ήταν κενές, οι εισπράξεις δεν υπήρχαν. Και φυσικά, αν κάποιος είχε την επιλογή, δεν θα πήγαινε το παιδί να ξεκινήσει ξανά την Ακαδημία τον Ιούνιο. Σε αυτή την περίπτωση, τι γίνεται, κυρία Τσιλικίδη? Σε αυτή την περίπτωση, το σημαντικό είναι ότι η κυβέρνηση έδειξε απόλυτη ελαστικότητα και έπεσε πάνω στον αθλητισμό. Δηλαδή, το είδε ως μία από τις βασικές, όπως το ανέφερα και εγώ, βασικούς παράγοντες που προσφέρουν στο ΑΕΠ της χώρας. Υπήρξαν πάρα πολλοί νόμοι για φοροελαφρύνσεις. Επίσης, όσα σωματεία και εντάξανε μέσα και τα σωματεία, μπορέσανε να πάρουν οι εργαζόμενοι, οι προπονητές κτλ. Κανονικά όλα το επίδομα. Όλα τα επιδόματα που δόθηκαν αυτή την περίοδο. Είδαμε αντίστοιχα και τον Υπουργό, τον κύριο Αυγενάκη, να ανακοινώνει και την έκτακτη απευθείας επιχορήγηση για τα σωματεία. Το γεγονός λοιπόν αυτό και από μόνο του είναι πάρα πολύ σημαντικό. Από εκεί και πέρα όμως, ο Σεπτέμβρης θα δείξει ακριβώς και με μέτρα οικονομίας ποια θα είναι η πραγματικά επόμενη μέρα για τα σωματεία. Εκεί θα φανούν τα πραγματικά δεδομένα. Πάντως η στήριξη υπάρχει μέχρι στιγμής. Υπάρχει στήριξη και είναι και θετικό. Το θετικό νομίζω πιο πολύ από όλα και η διαφορά, επειδή είμαι 15 χρόνια στο χώρο του αθλητισμού, είναι ότι ίσως για πρώτη φορά υπάρχει ελαστικότητα και η κυβέρνηση να αντιλαμβάνεσαι ότι ακούει τη φωνή της κοινωνίας. Αυτό είναι ίσως το σημαντικότερο. Το σημαντικότερο είναι ότι όταν ξεκίνησε, για παράδειγμα, τα μέτρα ελάφρυνσης και βοήθειας των νοικοκυριών κτλ., όταν ακούστηκε από το χώρο του αθλητισμού ότι υπάρχουν και αυτά τα θέματα, αμέσως συμπεριλήφθηκαν στο γενικό πλάνο και προβλέφθηκαν και επιπλέον καινούρια. Και νομίζω ότι είναι το σημαντικότερο για μια κυβέρνηση να δείχνει και να είναι πραγματικά δίπλα στην κοινωνία, και ειδικά όταν μιλάμε, παιδιά, πραγματικά για κάτι για το οποίο δεν είχε προβλέψει κανένας. Δεν υπήρχε ο σχεδιασμός για καμία τέτοια κατάσταση πανδημίας, και είναι απόλυτα λογικό να μην υπήρχε κιόλας. Ποιος εξάλλου θα φανταζότανε ότι θα φτάναμε δυστυχώς σε ένα τέτοιο ακραίο. Μα νομίζω και ακόμα όταν ξεκίνησε όλο αυτό να διωγγώνεται με την πανδημία, αν έλεγε κάποιος 7-8 μήνες πριν ότι θα μπορούσαν να αναβληθούν Ολυμπιακοί αγώνες, μια τεράστια διοργάνωση. Δεν μιλάμε για μια διοργάνωση, ένα πρωτάθλημα ή οτιδήποτε που μπορεί και για άλλους λόγους να αναβληθούν. Μιλάμε για μια τεράστια αθλητική διοργάνωση. Νομίζω θα έλεγε ότι δεν υπάρχει περίπτωση, είναι τρελός αυτό που το λέει, δεν μπορεί να συμβεί ούτε μία στο εκατομμύριο. Αλλά είδαμε ότι συμβαίνει. Νομίζω ότι άμα σκεφτούμε ακόμη και τους ίδιους μας τους εαυτούς τον Φεβρουάριο, πηγαίνω πολύ κοντά, όπου το βλέπαμε να είναι έξω από το σπίτι μας, και είναι ίσως το μεγαλύτερο κακό, και βλέπω με λύπη μου μάλιστα, και τώρα θέλω να το σχολιάσω, επειδή είχαμε την τύχη, όχι την τύχη, γιατί την τύχη τη δημιουργούμε, και καταφέραμε να είμαστε στις χώρες οι οποίες ανταπεξήλθαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να έχουμε απομονώσει ουσιαστικά την πανδημία, επειδή δηλαδή φτάσαμε στο σημείο να μην είμαστε Ιταλία, να αμφισβητούμε ακόμη και κάποια γεγονότα. Να ασκείται έντονη κριτική ακριβώς για αυτό το ισχυρισμό. Και γι' αυτό ακριβώς ίσως το Φεβρουάριο, όπως και τώρα, δεν φανταζόμασταν ποτέ ότι θα μπορέσουμε να ακυρωθούν, να αναβληθούν Ολυμπιακοί αγώνες, μεγάλα γεγονότα και... Να πάμε και στο άλλο κομμάτι της συζήτησής μας. Το άλλο κομμάτι της συζήτησής μας είναι η αλλαγή του σταδίου ειρήνης και φιλίας. Αλλαγή τόσο μέσα, όσο και έξω. Πείτε μας λίγο το πλαίσιο που υπάρχει, ποιες αλλαγές θα γίνουν, και το βασικότερο, νομίζω, ενδεχομένως να είναι και η πιο δύσκολη ερώτηση που τίθεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Τι χρονοδιαγράμματα υπάρχουν? Ναι. Γιατί αντιλαμβάνεστε, πρώτον, δεν ξέρουμε
παγώνουν πολλά πράγματα λόγω του κορονοϊού, αλλά από την άλλη πάντα το χρονοδιάγραμμα σε σχέση με αλλαγές, αναβαθμίσεις, τροποποιήσεις ή και έργα, είναι ένα κομμάτι που είναι λίγο δύσκολο να απαντηθεί. Θα απαντήσω σε τρία στάδια, όπως ήταν και η ερώτηση. Πρώτα, εκ των έσω. Η αλλαγή όντως ξεκίνησε εκ των έσω και ξεκίνησε εκ των έσω αρχικά με τους εργαζόμενους, μέρος των εργαζομένων, η πλειοψηφία των εργαζομένων να αλλάζει αρχικά νοοτροπία. Γιατί ό,τι και να θέλεις να κάνεις ως διοίκηση, εάν δεν έχεις μαζί σου τους εργαζόμενους, δεν θα μπορούσαμε να το καταφέρουμε. Οπότε το πρώτο στοίχημα που έπρεπε να κερδίσουμε ήταν οι εργαζόμενοι, οι οποίοι υπάρχουν πολλοί από αυτούς μάλιστα και στάδιο και 30 χρόνια, να μπορέσουν σήμερα να δουν το όραμα. Οπότε ξεκίνησε εκ των έσων, αλλά πραγματικά εκ των έσων. Προχωρήσαμε λοιπόν από τη στιγμή που καταστρώσαμε ως διοίκηση το πλάνο, το οποίο το πλάνο επισπεύθηκε και λίγο τροποποιήθηκε λόγω του COVID. Διότι στο πλάνο της διοίκησης υπήρχε η αλλαγή στο ΣΕΦ. Το ΣΕΦ αλλάζει ήταν ένα μότο το οποίο το είχαμε ψιθυρίσει από τον Οκτώβρη που είχαμε αναλάβει. Το οποίο όμως το ενδυναμώσαμε στοχεύοντας στην ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου με αλλαγή στο χρονοδιάγραμμα λόγω του COVID. Δηλαδή, είχαμε στο μυαλό και λόγω του ότι προφανώς δεν είχαμε προβλέψει ότι θα υπάρχει κάποια πανδημία, θα γίνονταν κάποιες βελτιωτικές εργασίες αρχικά στο πρώτο εξάμηνο εσωτερικά. Και έπειτα είχαμε βάλει στο χρονοδιάγραμμα από το Μάιο, το δεύτερο εξάμηνο ουσιαστικά, να προβούμε σε διάφορες παρεμβατικές και ανάπλαση στον περιβάλλοντα χώρο. Αυτό λοιπόν ήρθαμε και το αντιστρέψαμε ως χρονοδιάγραμμα. Ξεκινήσαμε από έξω για να μπορέσουν να υπάρχουν ανοιχτοί χώροι για άθληση, για αναψυχή, για περίπατο, με σκοπό και με όραμα αυτό όμως που είχαμε αρχικά. Γιατί δεν πρέπει να βγαίνεις ακόμη και σε περίπτωση τέτοιων ακραίων φαινομένων όπως μια πανδημία, δεν πρέπει να βγαίνεις εκτός του στόχου σου. Και ο στόχος ήταν ποιος? Το στάδιο ειρήνης και φιλίας να αλλάξει, να ανοίξει και να γίνει ένα πάρκο αναψυχής και άθλησης για όλους τους πολίτες, με περιπατικές διαδρομές, με διαδρομές για ποδήλατο, με συνένωση με το παραλιακό μέτωπο και την ανάπλαση που γίνεται και από την αριστερή και από τη δεξιά μεριά. Μπορεί μόνο να γίνει ένα πολύ ωραίο σημείο. Ακριβώς. Πραγματικά όσοι γνωρίζουν την περιοχή και όσοι το έχουν επισκεφθεί και από την πλευρά του Πειραιά και από την πλευρά του παραλιακού μετώπου, νομίζω ότι μπορεί να γίνει ένας πόλος έλξης πραγματικά. Είναι ωραίος σαν χώρος, αλλά σίγουρα μπορεί να βελτιωθεί. Το ξέρετε ότι κανείς μέχρι σήμερα δεν είχε μιλήσει για το στάδιο ειρήνης και φιλίας, και ειδικά τα τελευταία χρόνια που μιλάμε για την ανάπλαση της Λάμδα Development και τα λοιπά και αυτά και όλα που πρόκειται να γίνουν στο ελληνικό. Ακριβώς, στο ελληνικό και την Ριβιέρα που έχουμε κάτω. Κανένας δεν είχε πάει να μιλήσει και να εκπροσωπήσει το στάδιο ειρήνης και φιλίας για να μπορέσει να ενταχθεί και να γίνει το προφανές. Ποιο είναι το προφανές? Όταν ο ποδηλατόδρομος ξεκινάει από τη Γλυφάδα, από το ελληνικό και συνεχίζει στον Πειραιά και υπάρχει ένα κομμάτι που είναι το στάδιο ειρήνης και φιλίας. Ποιο είναι το πιο λογικό? Να μιλήσουμε. Να περιλαμβάνεται και αυτός ο χώρος. Μέχρι στιγμής δεν είχε γίνει ούτε αυτό. Δεν είχε γίνει ούτε αυτό. Με πολύ μεγάλη μου χαρά τις προηγούμενες μέρες συναντηθήκαμε μάλιστα και με τον κύριο Πατούλη, ο οποίος χαιρέτησε το αυτονόητο, μάλιστα ανταλλάξαμε ακριβώς τις ίδιες κουβέντες. Μα πώς? Δεν περιλαμβάνεται το στάδιο ειρήνης και φιλίας όλη αυτή την ανάπλαση. Πώς δεν είχε υπολογιστεί, δεν είχε συζητηθεί από την προηγούμενη αρχή? Η απάντηση ήταν, δεν ξέρω, εκ του αποτελέσματος, βλέπετε κι εσείς, βλέπω κι εγώ, ότι αυτό είναι εκτός. Το οποίο ήταν το απόλυτα προφανές. Αυτό οφείλεται στη διοίκηση του σταδίου, σε πολιτική απόφαση? Θεωρώ ότι καταρχήν δεν έχω δει πουθενά να υπάρχει κάποια απόφαση της προηγούμενης διοίκησης για να ξεκινήσουν τέτοιες συζητήσεις και διαπραγματεύσεις με την περιφερειάρχη, την κυρία Δούρου. Την προηγούμενη διοίκηση. Τουλάχιστον εγώ επικοινωνιακά, γιατί
Δεν μπορώ να ξέρω αν υπήρχαν off the record, αλλά δεν γίνεται να είναι σε επίπεδο. Καλά, τέτοιες αποφάσεις δεν γίνεται να είναι off the record. Οπότε, γιατί φαντάζομαι επίσημο... ότι και η ανάπλαση θέλει μια εξασφάλιση χρηματοδότησης, θέλει κάποια δεδομένα τα οποία δεν μπορούν να γίνουν off the record. Είναι αποφάσεις που πρέπει να πάρουν. Άρα, σε αυτό το οποίο γνωρίζουμε, όχι, δεν υπήρχε απολύτως τίποτα. Όπως και πολλά άλλα πράγματα βέβαια, αλλά ναι. Για τον περιβάλλοντο χώρο ή γενικότερα. Γενικότερα. Αυτό το οποίο προσωπικά αντιμετωπίζω. Διακρίνω από τα λεγόμενά σας και από την προηγούμενη φορά που είχαμε συζητήσει, ότι λίγο το είχε παραμεληθεί το στάδιο. Πολύ. Πάρα πολύ. Κάνετε sprint να το φέρετε σε ένα επίπεδο που πρέπει να είναι για να παραδοθεί στον κόσμο. Θεωρώ ότι είχε παραμεληθεί πάρα πολύ, ειδικά από το 2013-2014 και μετά, μπορώ να πω ότι υπήρξε μία εγκατάλειψη και μία εχθρικότητα μάλιστα. Για κάποιο λόγο αυτό που αντιμετωπίσαμε μιλώντας με όλους τους ανθρώπους που κάνουν φορείς, mm-hmm. που κάνουν χρήση το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, είτε αυτός είναι ο φορέας ΚΑΕ Ολυμπιακός, mm-hmm. είτε το πιο μικρό σωματείο το οποίο χρησιμοποιεί για 1-2 ώρες, mm-hmm. Δεν υπήρχε μία αντιμετώπιση, όχι να κάνεις τα χατήρια, γιατί υπάρχει mm-hmm. διαφορά, αλλά έχοντας χαράξει ένα πλάνο και μία στρατηγική, να συνομιλείς με τους ανθρώπους οι οποίοι χρησιμοποιούν τους χώρους σου, για να μπορέσεις να προχωρήσεις το πλάνο σου. Άρα λοιπόν, μιλώντας τεχνοκρατικά, και είναι, το επάγγελμα, είναι επάγγελμα mm-hmm. Η διοίκηση αθλητικών εγκαταστάσεων, mm-hmm. δεν είναι απλά ένα χόμπι και το κάνω στον ελεύθερό μου χρόνο. Αυτό που είδα είναι ότι δεν υπήρχε κάποιο στρατηγικό σχεδιασμός. Δεν υπήρχε κάποιο πλάνο, δεν υπήρχε κάποιο όραμα και το αποτέλεσμα λοιπόν φτάσαμε στο 2020 να συζητάμε για ανάπλαση από τη μεριά του ελληνικού, να συζητάμε για ανάπλαση από τη μεριά του μικρολίμανου και το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας μέχρι και πριν από 3 και 4 μήνες να έχει φαινόμενα ακραία παραβατικότητα. Ένα παραλιακό μέτωπο το οποίο πραγματικά δεν μπορούσε να περάσει, όχι παιδάκι, εγώ και εσείς δεν μπορούσαμε να περάσουμε από εκεί, δεν χρειάζεται να είσαι παιδάκι για να κινδυνεύει η ζωή σου. Μία εγκατάλειψη, απόλυτη εγκατάλειψη, το οποίο αποφασίσαμε να αλλάξει. Και αποφασίσαμε απλά να κάνουμε αυτό το sprint, που είπατε μόλις πριν από λίγο, να κερδίσουμε όλο το χαμένο χρόνο. Για να παραδοθεί στον κόσμο ένα κόσμημα του Πειραιά. Ακριβώς. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή την παρουσίαση εδώ. Πραγματικά εύχομαι, γιατί εντάξει, το γνωρίζω τον Πειραιά και μέσα από το Πειραϊκό Ρεπορτάζ είναι ένα εμβληματικό κτίριο, ένα εμβληματικό σημείο του Πειραιά, το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, και πραγματικά να πάρει την αξία που του αρμόζει. Και το βασικότερο να το απολαύσει πολύ σύντομα ο κόσμος, όπως πρέπει να είναι. Έτσι ακριβώς, το εύχομαι και εγώ. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Τσιλικυρή. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη σας εύχομαι και θα είμαστε εδώ να τα λέμε και μακάρι όταν με το καλό ολοκληρωθεί και ο περιβάλλοντος χώρος να έχουμε πάλι την ευκαιρία να τα πούμε και μέσα από την εκπομπή. Να σας ευχαριστήσω και εσάς που μας παρακολούθησατε. Αμέσως μετά, Σοφία Μίτιλη, υπάρχει λύση. Βασίλη Σταλαμάγκα στη συνέχεια και εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Εδώ 2:30 στις δημοσκοπήσεις του Attica TV. Καλή συνέχεια σε όλους.